Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή η δικογραφία ήταν τουλάχιστον μέχρι χτες το βράδυ και θα είναι και μέχρι Δευτέρα το πρωί. Για τις αγγελίες δίνουν είναι κλειστή στην αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία αναζήτησε το συγκεκριμένο πρόσωπο και έχω πληροφορηθεί ότι δεν το βρήκε πουθενά και μάλιστα ότι όλα τα γνωστά τηλέφωνα που είχε είναι όλα απενεργοποιημένα. Για ευνόητο. Αναμενόμενο. Από εκεί και ύστερα η αστυνομία, εφόσον θεωρήσει ότι το υλικό της δικογραφίας είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή ιατρικές βεβαιώσεις και φωτογραφίες τις οποίες έδωσε ο γιος του Ανταμαντίδη από την κατάσταση του πατέρα του μετά τα χτυπήματα, που είναι συγκλονιστικές. Να σου πω ότι ο Ανταμαντίδης εμποραγούσε, ακόμη και στο αστυνομικό τμήμα, και όταν δεν μπορούσαν να του πάρουν κατάθεση γιατί έτρεχε το αίμα, του δώσανε μια παραγγελία να εξεταστεί από το δικαστή και ήταν γεμάτη αίμα. Την πήρε στα χέρια και ήταν γεμάτη αίμα. Όλο αυτό το υλικό θα πάει στον εισαγγελέα. Η μήνυση του Ανταμαντίδη είναι εκβίαση. Με όνομα και διεύθυνση απάνω, όχι γενική, κατά γνώστο. Όχι, με ονοματεπώνυμο του ηθικού αυτούργου. Ναι. Και περιγραφή των γεγονότων. Όσον αφορά τον ηθικό αυτούργο, υπάρχει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Για τους μπράβους που με τα κράνη το χτύψαν, δεν μπορεί να έχει παρά μόνο περιγραφές. Από εκεί πέρα, αυτό το υλικό θα το παραλάβει ο εισαγγελέας ποινικής διώξεως και θα ασκήσει δίωξη. Μάλιστα. Εάν ασκήσει δίωξη για πλημέλημα. Ο Θέμης πώς είναι. Ο Θέμης πώς είναι σήμερα. Όπως τον είδες χθες. Σχετικά καλή κατάσταση. Εντάξει. Σχετικά καλή κατάσταση. Εντάξει, να σου πω κάτι, Πέτρο. Ναι. Εμείς έχουμε αυτή την κοινωνία τη φάει με το κουτάλι, έτσι. Που είναι ακόμα και στην παρανομία αρχές. Συμφωνώ. Τους μύθους, ακόμα και αν έχει και μια διαφορά μαζί τους, επειδή είναι βέβαιο ειδικά στην κοινωνία του θεάματος, ότι ό,τι και να γίνει θα σταφέρουν αυτά. Θα σταφέρουν των εισαγωγικών. Το κατάλαβα. Ακόμα και χρήματα να έχει δώσει. Αρκεί μια συμφωνία μαζί τους για να γίνεις πλούσιος. Τους προστατεύεις. Και δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Ο Ανταμαντίδης είναι ίσως ο τελευταίος που μπορεί να γίνει μύθος. Συμφωνώ σε μια σειρά. Με τα τραγούδια του, με την περιφορά του, εσύ έχεις μεγάλη σχέση με τη δισκογραφία. Δεν είναι το διαισθάνεσαι τι εννοώ. Πάρα πολύ καλά. Με τις ιδιαιτερότητες του. Είναι σπάνιο